ήταν μια εθνική τραγωδία. Η φωνική πυρκαγιά του Ιουλίου του 2018 στην Αττική ήταν η δεύτερη χειρότερη του 21ου αιώνα. Συνολικά 102 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, εκ των οποίων 11 παιδιά. Το μικρότερο ήταν μόλις 6 μηνών. Σήμερα, 3 χρόνια μετά, ο εισαγγελέας μελετά την ογκώδη δικογραφία. Αυτός είναι που θα υποβάλει πρόταση προς το Δικαστικό Συμβούλιο και εκείνο με τη σειρά του θα εκδώσει βούλευμα για να ανοίξει ο δρόμος προκειμένου να εκδικαστεί η υπόθεση. Το δικαστικό βούλευμα θα καθορίζει το κατηγορητήριο αλλά και ποιοι από τους κατηγορούμενους θα βρεθούν στο εδόλιο. Ο ανακριτής που εργάστηκε για την υπόθεση έχει υποβάλει 3 αιτήματα προκειμένου να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο. Ωστόσο και τα 3 έχουν απορριφθεί από την αρμόδια εισαγγελική αρχή. Οι διώξεις που έχουν ασκηθεί είναι σε βαθμό πλημελήματος. Το πρωί τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα της τραγωδίας. Γεγονός ότι έζησα δεν σημαίνει τίποτα σε σχέση με αυτά που έτυχαν σε άλλους. Πατεράδες δεν γυρίσαν σπίτι στα παιδιά τους, οικογένειες δεν γυρίσαν σπίτι. Και όσα χρόνια και να περάσουν, κανείς δεν θα ξεχάσει πόσο άδικα χάθηκαν αυτοί οι 102 συνάνθρωποι μας. Η Βουλή τήρησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων. Αναφορά στην πρωτοφανή τραγωδία έκαναν κατά τη συνάντησή τους ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαρόπουλου. Πρέπει να κάνουμε 2 πράγματα. Το πρώτο είναι να προχωρήσουμε ταχύτατα έτσι ώστε το μάτι όπως είχαμε δεσμευθεί να ξαναχτιστεί, να πολεοδομηθεί σωστά και να μετατραπεί από ουσιαστικά έναν άναρχο οικισμό σε μια καλά δομημένη και ασφαλή σύγχρονη πολιτεία. Το δεύτερο πρέπει να κάνουμε. Έχει ήδη και αυτό το δρόμο οδηγηθεί. Είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία του ελληνικού έθνους πρόγραμμα πολιτικής προστασίας. Πράγματι, κανείς μας δεν μπορεί να ξεχάσει την οδύνη για αυτές τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν, την αξιοπρέπεια και την υπομονή που έχουν επιδείξει οι άνθρωποι που επέζησαν, γιατί τώρα είμαστε στα 3 χρόνια μετά. Και είναι πολύ σημαντικό και η ρύθμιση να γίνει αυτή που θα τακτοποιήσει τον οικισμό, θα μπορέσουν οι άνθρωποι να αποκατασταθούν οι περιουσίες του, να ξαναβρούν την κανονική του ζωή. Και βέβαια η δικαστική διερεύνηση όπου χρειάζεται πρέπει να προχωρήσει σε βάθος, αξιόπιστα και με, όσο γίνεται με μεγαλύτερη ταχύτητα. Κατά καιρούς, τα 3 τελευταία χρόνια είδαν το φως της δημοσιότητας ντοκουμέντα που απέδειξαν τη χαοτική κατάσταση που επικράτησε και την κατάρρευση του κρατικού μηχανισμού κατά την προσπάθεια κατάσβεσης της φωνικής πυρκαγιάς.